Σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας περιόδεψε ο κυβερνητικός βουλευτής του νομού Γιώργος Βαγιονάς στο πλαίσιο των επαφών που έχει προγραμματίσει για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ευρωεκλογών. Ο βουλευτής σημείωσε με έμφαση τη σπουδαιότητα της προσέλευσης στις κάλπες, αναφέροντας παραδείγματα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρέασαν μέχρι σήμερα και τη χώρα μας. Στην Καλλιθέα, την Κρυοπηγή και άλλες περιοχές της Χερσονήσου Κασάνδρας περιόδευσε ο βουλευτής του νομού Γιώργος Βαγιονάς στο πλαίσιο προγραμματισμένων ομιλιών για τις ευρωεκλογές. Σήμερα ήρθα να μιλήσω για ευρωεκλογές. Σε ένα μήνα έχουμε ευρωεκλογές. Και να ζητήσω μια χάρη. Δεν τη ζητάω σαν άτομο, σαν Ευρωπαίος πολίτης και όχι ως Έλληνας. Όπως τον βουλευτής, δεν πρέπει οι πολίτες να απέχουν από την κάλπη κατά την 7η Ιουνίου. Μάλιστα, ανέπτυξε και θέσεις υπέρ της ψήφου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχω επισκεφθεί μέχρι τώρα 7 χωριά, γι' αυτό υπολειτουργούν και τα γραφεία μου από πλευράς δικής μου παρουσίας κάθε Δευτέρα στο γραφείο Πολυγύρου που έχω 6 μέχρι 8.30-9, κάθε Πέμπτη στην Αρνέα, κάθε Παρασκευή στα Μουδανιά, λόγω αυτής της ενημέρωσης που οφείλουμε να κάνουμε στον κόσμο της χαρακτής, γιατί πρέπει αφενός με να συμμετάσχουν μαζικά και να μην απουσιάσει κανείς από την Ευρωκάλπη αφενός, αφετέρου δε να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο υπάγεται και η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι το κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που φροντίζει βασικά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και πρώτοι που έχουν ανάγκη είναι οι γεωργοί, γι' αυτό παίρνουν και γενναίες. Αλλά όλοι οι κοινωνικοί αυτοί τομείς που έχουν ανάγκη ανθρωπιάς και συντήρησης έχουν ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω ένα μόνο νούμερο. Και σήμερα ακόμη αφήστε τα πακέτα τα μεγάλα. Μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 3 πάνε για τη γεωργία και τα άλλα 3 πάνε για τους άλλους κοινωνικούς τομείς των μικρομεσαίων και των εχόντων ανάγκην ανθρώπων. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις υποδομές στο χώρο της υγείας, ο κύριος Βαγιονάς εξήγησε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα που αφορούν ακόμη και την τρίτη ηλικία. Αυτό τι σημαίνει πολυδύναμο κέντρο αστικού τύπου? Είναι ένα εξοπλισμένο πλήρως νοσοκομείο χωρίς κρεβάτια, με κάποια κρεβάτια βραχίας νοσηλείας για έκτακτα ή για περιστατικά που θέλουν μικρόχρονο νοσηλείας. Και επειδή η Ευρώπη είναι γυρασμένη, δηλαδή όταν λέω γυρασμένη, υπάρχει υπογενετικότητα στην Ευρώπη όπως υπάρχει και στην Ελλάδα. Άνω των 65 ετών ηλικίας είναι περίπου τα 20% του πληθυσμού. Άρα μέσα στα 500 εκατομμύρια είναι περίπου 100 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 χρόνων. Ακόμη έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι όλοι οι κοινωνικοί τομείς έξω από την υγεία, έξω από την παιδεία που τη φροντίζουμε ιδιαίτερα, που μπαίνουν πολλά κοινοτικά κονδύλια και στον τομέα της υγείας. Δεν μπαίνουν κονδύλια μόνο στον τομέα της υγείας, πηγαίνουν στα προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και είναι πάμπολα τα χρήματα αυτά. Μπαίνουν στον τουρισμό και στην αλληλεία. Είναι δύο κομμάτια τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον τόπο, δεν ενδιαφέρουν μόνο τη μεγάλη ηλικία αλλά και τη νέα ηλικία. Υπάρχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ακουμπάνε όλους τους νέους για τη νέα τεχνογνωσία και για την καινοτομία, διότι αύριο τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα ή όπως ήταν πριν από 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχει αυτή την κατεύθυνση, αυτό τον προσανατολισμό η Ευρώπη που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπων που ζουν στον τόπο αυτόν. Ο βουλευτής του νομού θα συνεχίσει τις επισκέψεις του το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16 και 17 Μαΐου σε χωριά της Καλαμαριάς και της Κασάνδρας.